Απίστατη προειδοποίηση απίφθηναν κυρίες και κύριοι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών από τη σημερινή σύνοδο του Βερολίνου προς τον Ερντογάν, στέλνοντας ουσιαστικά τελεσίγραφο 30 ημερών, με το οποίο τον καλούν να σταματήσει τις προκλήσεις και τις μονομερείς ενέργειες, ώστε να ανοίξει ο δρόμος του διαλόγου με την Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι έβαλαν στο τραπέζι λίστα 7 κυρώσεων στην Τουρκία, που θα συζητηθούν στη σύνοδο της 24ης Σεπτεμβρίου, αν ο Ερντογάν ως τότε δεν έχει αλλάξει στάση. Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι το μήνυμα στην Άγκυρα είναι σαφές, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι με τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους αυξάνουν εκείνη την ένταση με τη δικαιολογία της αλληλεγγύης σε Αθήνα και Λευκοσία. Σαφές τελεσίγραφο στην Άγκυρα ότι αν δεν αποκλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, μια λίστα αυστηρών κυρώσεων που θα δαγκώνουν και την τουρκική οικονομία είναι στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, έστειλαν από το Βερολίνο οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συζήτησαν αναλυτικά για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ελληνική και την κυπριακή ΑΟΣ. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ότι αν η Τουρκία δεν αλλάξει ρότα στη Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου, θα τεθεί επιτάπητος μια διευρυμένη λίστα κυρώσεων. Unser Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Türkei ist durch die Vorgänge im östlichen Mittelmeer mehr als belastet. Und wir waren uns einig in unserer Solidarität mit Griechenland und Zypern. Eine diplomatische Lösung im Rahmen direkter Gespräche bleibt weiterhin unser dringlichstes Ziel. Und dafür müsste die Türkei die Voraussetzungen schaffen und von den Provokationen, mit denen wir es leider immer wieder zu tun haben, absehen. Die Staats- und Regierungschefs werden sich auf ihrem Gipfel im September intensiv mit dem Thema EU-Türkei befassen und wie es in den Beziehungen weitergehen soll. Und wir werden bis dahin an Vorschlägen für restriktive Maßnahmen arbeiten, die, wenn die Fortschritte ausbleiben. We can pass to leased assets, ships. We can pass to sanctions, the participation on the activities that we consider illegal. It means everything related with the working on this kind of activities, banning and prohibiting the use of European ports, European capacities, technology, supplies. Then we can go to measures related with sectorial activities on the fields in which Turkish economy is more related with the European economy. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα Μπορέλ περιλαμβάνει περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση συνέχισης παράνομων γεωτρήσεων, καταχώρηση πλοίων που εμπλέκονται σε παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες, τομεακές κυρώσεις όπως σε πωλήσεις, προμήθειες, εξαγωγή υλικού του ενεργειακού τομέα, μεταφορά τεχνολογίας και προϊόντων, απαγόρευση δανεισμού σε τράπεζες και βιομηχανίες της Τουρκίας από κρατικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχόμενο μείωσης ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Τουρκία, δυνατότητα εξέτασης απαγόρευσης ταξιδιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ενίσχυση καταχωρήσεων για ενέργειες της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου και της Ελλάδας. We are clear and determined in defending European Union interests in solidarity with Greece and Cyprus. Turkey has to abstain from unilateral actions. This is a basic element to allow the dialogue to advance. That there is a growing frustration in the face of Turkish behavior. Βασικό επιχείρημα στη διάρκεια της Συνόδου ήταν οι όποιες πολιτικές αποφάσεις να μην παραπέμπουν σε πολιτικές με επιλεκτική ευαισθησία, σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θεωρώ ότι οι σημερινές αποφάσεις το αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό. Το ευρωπαϊκό καμπανάκι για κυρώσεις προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τουρκίας. Δεν έχει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικρίνει και να ζητάει τον τερματισμό των δραστηριοτήτων ερευνών υδρογόνων ανθράκων εντός της υφαλοκρηπίδας της χώρας μας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δικαιολογία της αλληλεγγύης της Ένωσης να μην υποστηρίξουν τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Όταν η Τουρκία τονίζει την ανάγκη του διαλόγου και της διπλωματίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγείται στη ρητορική των κυρώσεων. Αυτό δεν βοηθάει στην επίλυση των παρόντων προβλημάτων και αυξάνει την αποφασιστικότητα της χώρας μας. Πριν τη Σύνοδο Κορυφής, η Τουρκία είχε δεχθεί πειρά και από Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών. I'm open to sanction also in the case of Turkey, but it's also very important that the parties involved, the countries involved, get to the negotiating table. Obviously, we don't agree with any unilateral actions, and we want Turkey to de-escalate the situation. We want a constructive dialogue with Turkey, this important partner. At the same time,
time we support both Greece and Cyprus, both member states that feel that the action of Turkey are violating their basic rights. We are ready to support the request of Greece and Cyprus friends to move on when it comes to reaction of the European Union.